Γεια σα, καλώ ήρθατε σε κρυπτο νέα. Σήμερα 13 του 2023, καλή σα εβδομάδα. Και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε στα κρυπτο νέα μα, όπω ξέρετε, όσοι παρακολουθήσατε το χθεσινό live stream, είχαμε ένα βομβαρδισμό από νέα μέλη στο κανάλι, τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν και σε επεισόδια, όπω καταλαβαίνετε. Οπότε θα πάμε στον κύριο Κρίστο Πλούταρχο, ο οποίο έγινε μέλο στα κρυπτο νέα και στηρίζει μηνιαία το κανάλι. Και να πούμε ότι ο κύριο Πλούταρχο μπήκε στην κατηγορία Καρχαρία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθώ θα συνεχίσουμε στον κύριο. Place to Be, ο οποίο έγινε και αυτό μέλο στα κρυπτονέα και στηρίζει προφανώ μηνιαία το κανάλι. Και να πούμε ότι ο κύριο Place to Be μπήκε στην κατηγορία Φάλαινα. Και εννοείται τον ευχαριστώ και αυτόν. Και εν τέλει θα πάμε και στον κύριο Daffy Duck, ο οποίο όπω έχετε ήδη καταλάβει έγινε και αυτό μέλο στα κρυπτονέα, στηρίζει μηνιαία το κανάλι. Και να πούμε ότι ο κύριο Daffy Duck μπήκε στην κατηγορία Μεγάπτερη Φάλαινα. Τα κρυπτονέα τον ευχαριστούν και αυτόν ξεχωριστά. Και εμεί μπορούμε να συνεχίσουμε τι ειδήσει μα και θα πάμε σε πρώην στελέχη τη FTX, τα οποία συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα νέο ανταλλαχτή 12 μήνε μετά την κατάρρευση τη FTX, να πούμε ότι το ανταλλακτήριο ονομάζεται Backpack Exchange και τα κρύπτο νέα αναρωτιούνται ποιο θα εμπιστευτεί ένα τέτοιο ανταλλακτήριο όταν μάθει ποιοι είναι πίσω από αυτό το ανταλλακτήριο. Διότι καλώ ή κακό μπορεί οι άνθρωποι να μην είχαν άμεση σχέση στι κινήσει τη FTX, παρόλα αυτά είμαι σίγουρο ότι κάτι ήξεραν και δεν κάναν κάτι για να το αποτρέψουν. Α το θέσουμε έτσι. Οπότε, ποιο μπορεί να εμπιστευτεί τέτοια στελέχη. Και εμεί από πρώην στελέχη τη FTX θα πάμε στο γνωστό σε όλου μα Gmail, το οποίο τρόπο να στέλνει κρυπτο μέσα από το Gmail πλέον. Παρ' όλα αυτά δεν είναι έτοιμο ακόμα. Παρ' όλα αυτά, ακούσε τι συμβαίνει. Λοιπόν, υπάρχει μια πλατφόρμα πληρωμών ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζεται από ZK τεχνολογία. Ονόματι Bonsai Pay by Risk Zero. Η οποία πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει σε κάθε χρήστη Gmail να λαμβάνει και να στέλνει πληρωμέ Ethereum. Και να πούμε ότι όλο αυτό που είπα βρίσκεται ήδη στο δοκιμαστικό δίκτυο του Ethereum, το Sepolia, ώστε να δοκιμαστεί για να δούμε αν δουλεύει αποτελεσματικά. Να πούμε ότι καταρχά πολύ ωραία ιδέα. Από ό,τι διαβάζω, δεν θα χρειάζεται να κάνετε κάτι περαιτέρω. Θα είναι πάρα πολύ απλό να στέλνετε και να λαμβάνετε Ethereum στο Gmail σα χωρί να κάνετε τίποτα εσεί. Και τα πράγματα που πρέπει να μάθουμε είναι πόσα Ethereum μπορεί να στείλει και πόσο θα κοστίζει το transaction. Που τυπικά θα είναι το τυπικό transaction από το δίκτυο του Ethereum. Παρ' όλα αυτά, με να δούμε πόσα Ethereum μπορώ να στείλω. Μπορώ να στείλω 1000 Ethereum ή μπορώ να στείλω μικρό ποσά. Και να πούμε ότι τα δύο μεγάλα μειονεκτήματα που έχει είναι ότι πρώτον, μιλάμε το Gmail σα θα ένα πορτοφόλι χωρί φύλαξη, non Δηλαδή, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει 12 ή 24 λέξει κλειδιά, οπότε δεν προστατεύετε από κάτι και τα χρήματά σα θα ανήκουν στην Google αν τα αφήσετε μέσα στο Gmail. Αυτό είναι το πρώτο αρνητικό. Το δεύτερο αρνητικό είναι ότι τα Gmail και οι λογαριασμοί email είναι πάρα πολύ εύκολα παραβιάσιμοι, οπότε δεν θέλετε να αφήσετε χρήματα μέσα σε ένα λογαριασμό Gmail που μπορεί να παραβαστεί πάρα πολύ εύκολα. Και το τρίτο πράγμα που σκέφτηκα μόλι τώρα είναι ότι αν έχετε κάποια Ethereum ή οποιοδήποτε άλλο crypto που στηρίζετε στο μέλλον μέσα στο Gmail σα δεν είναι ανώνυμο η Google έχει τα μάτια τη καρφωμένα πάνω στα Gmail μα και σε οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε μέσα από την Google. Διαρκώ. Οπότε τίποτα δεν θα είναι ανώνυμο μέσα από αυτή τη νέα υπηρεσία που βλέπουμε να εξελίσσεται. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι πρακτικό για μικρό ποσά, θεωρώ εγώ, αυτό το σημείο. Εμεί από το Gmail που εξελίσσεται με τεχνολογία ZK, που είναι μια τεχνολογία που ξεκίνησε από τα κρυπτο, θα πάμε σε μια εταιρεία ονόματι Nansen, η οποία έβγαλε μια έκθεση για το Polygon και δείχνει αυτή η έκθεση πόσο καλά τα πηγαίνει το Polygon. Από ότι αυτή η έκθεση μελετά ξεκινάει το τρίτο τρίμηνο του 2023 και μα δείχνει τα ακόλουθα θετικά διαγράμματα για το ίδιο το Polygon. Καθώ να πούμε ότι ο αριθμό των ημερήσεων συναλλαγών έφτασε το ανώτατο των 2,8 εκατομμυρίων συναλλαγές και μειώθηκε στο χαμηλό των 1,9 εκατομμυρίων συναλλαγών όλο το τρίμηνο. Όπω μπορείτε να δείτε από την εικόνα στι οθόνε σα. Και να πούμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο τα γκάσφι του Polygon απλώ πέφτουν, πέφτουν και πέφτουν. Οπότε το Polygon μπορεί να κάνει και πολλά transaction και να είναι πάνθυνο συνέχεια. Και θα συνεχίσουμε τον αριθμό των ημερήσεων ενεργών διευθύνσεων στο Polygon, που φαίνεται ότι κυμαίνονται από τι 275.000 έω τι 466.000 ημερήσιε ενεργέ διευθύνσει. Οπότε, όπω βλέπετε, υπάρχει πάρα πολλού κόσμο που χρησιμοποιεί το Polygon και αυτό το νούμερο φαίνεται να μην πέφτει και να παραμένει σταθερότατο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και για την τιμή του στο μέλλον, όπω καταλαβαίνετε, όσο υπάρχει όλο και περισσότερη χρήση για το Polygon. Και εννοείται ότι αν κάνουμε μία σύγκριση ενό ημερήσιου μέσου όρου γκάσφη μεταξύ του Ethereum και του Polygon. Polygon, θα δείτε ότι στα γκάσφι του Ethereum οι τιμέ κυμαίνονται στα 100 δολάρια ανά συναλλαγή και μπορεί να πέσει στα 10. Ενώ το Polygon είναι σταθερά σε κάτι λεπτά του ευρώ. Οπότε γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ χρησιμοποιούν το Polygon αντί του Ethereum, α πούμε. Και μετά από αυτά τα πολύ θετικά νέα για το ίδιο το Polygon και ανυπομονώ να δω και άλλε τέτοιε εκθέσει και για τα υπόλοιπα crypto στην crypto αγορά, θα περάσουμε στο Cardano που ο κύριο Charles Hawkinson δεν σταματάει να κάνει βαρύγδουπες δηλώσει. Λοιπόν, τι είπε πάλι αυτό ο άνθρωπο. Όπω όλοι ξέρετε, το Kraken θέλει να αναπτύξει το δικό του Layer 2. Οπότε έχει συνεργαστεί μέχρι στιγμή με το Polygon για να το πετύχει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο κύριο Charles Hawkinson βγήκε και είπε ότι βλέπει με πάρα πολύ θετικό μάτι την κίνηση του Kraken και έκανε μια πρόταση στο Kraken ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει το Cardano για να αναπτύξει το δικό του Layer 2 και όχι ουσιαστικά του Polygon. Και εννοείται ότι το Cardano Foundation θα συνεργαστεί με το Kraken για αυτή την ανάπτυξη αυτού του νέου Layer 2 που θέλει να έχει το Kraken. Το Kraken δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμή αυτή την πρόταση του κύριου Charles Σόκιν, Όλα αυτά θα ήταν άσχημα να δούμε και ένα Layer 2 από άλλο οικοσύστημα πέρα από το οικοσύστημα του Ethereum. Καλώ ή κακό. Εμεί θα περάσουμε και στο τελευταίο νέο τη ημέρα μα και σήμερα θα σα πάω σε ένα stable coin ονόματι Μίδα, που είναι ένα νέο stable coin που υποστηρίζεται από ομόλογα τη Αμερική. Είναι περίτω να πω το σημείο ότι το συγκεκριμένο stable coin υποστηρίζεται 100% από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, που δεν νομίζω κάποιο σα να έπεσε από τα σύννεφα που ένα Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει ένα stable coin που αγοράζει τα ομόλογα του. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το project μίδας Stablecoin σκοπεύει να κυκλοφορήσει το SDUSD που θα είναι το διακριτικό του, θα αγοράζει περιουσιακά στοιχεία και ομόλογα ουσιαστικά από την BlackRock και θα χρησιμοποιεί το Internet Finance ω on-ramp τη Circle για να κάνει τι όλε μεταφορές. μεταφορέ. Και είναι περίπτω να πω ότι η Circle με την BlackRock έχουν πολύ στενού δεσμού σαν εταιρείε. Οπότε αυτό είναι ένα νέο Stablecoin που θα υποστηρίζεται από τα ομόλογα τη Αμερική και είναι ασφαλέ από του νομοθέτε στάνταρ στην Αμερική τουλάχιστον. Να πω το μια σημείωση είναι το συγκεκριμένο stablecoin δεν έχει καμία σχέση με το ανενεργό ανταλλακτήριο DeFi Μίδα, που είναι ένα DeFi το οποίο δεν υφίσταται πλέον και είναι κάτι τελείω ξεχωριστό και απλά έχουν κοινά ονόματα. Εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι σταθερότατη με το Bitcoin να στέκεται στι 37.000 δολάρια. Όλα αυτά, ενώ το Bitcoin κάνει τι κινήσει του, υπάρχουν ήδη άνθρωποι που έχουν επενδύσει πάρα πολύ βαριά σε αυτό όλο αυτό το διάστημα. Καθώ ο αριθμό των πορτοφολιών που κρατάνε 1 εκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin έχει τριπλασιαστεί το 2021 καθώ οι διευθύνσει που κρατάνε πλέον 1 εκατομμύριο δολάρια σε BTC ήταν 23.795 και μέσα σε 11 μήνε τριπλασιάστηκαν και έγιναν 81.925, που είναι διευθύνσει που όπω ήδη είπα κρατάνε 1 εκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, όλου αυτού του 11 μήνε που ήμασταν στο βαθύ bear market, κάποιοι κάναν την έξυπνη κίνηση και αγοράζαν διαρκώ τα χαμηλά, ο καθένα με τον τρόπο του. Οπότε, το μέλλον για αυτού του λογαριασμού προβλέπεται λαμπρό όταν ξεκινήσει το Bullrun, όπω ξέρετε. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 13 του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να την επενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ να γραφείτε στο κανάλι αυτά, αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.